Είναι αρκετές μέρες τώρα που παρακαλώ. Παιδιά, χαμηλά, χαμηλώστε, χαμηλώστε, Βασίλη, Βασίλη, χαμηλώστε. Παιδιά, εμείς εντάξει, εντάξει, εντάξει. Χαμηλώστε, παιδιά. Ο πρόεδρος, ξέρετε, θέλει την κυβέρνηση της εμπιστοσύνης. Ο δικός μου στόχος, ο άνεσος, είναι να κάνω ό,τι μπορώ για να δημιουργήσω μια ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας, όπως και δεσμεύτηκε αυτές το βράδυ. Όπως είπα και στην Βουλή, εγώ δεν είμαι κολλημένος σε καμία θέση προσωπικά και θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτή την προσπάθεια. Και αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη για τη χώρα. Είναι απαραίτητη γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να μην πάμε σε εκλογές αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία και στην ποιότητα των Ελλήνων πολιτών σε αυτή την κρίσιμη φάση. Αλλά η συνεργασία είναι απαραίτητη για να εγγυηθούμε και στην Ελλάδα αλλά και προς το τέλος μας ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υποχρεώσεις μας και τη μεγάλη, πολύ ευελπιστική συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου που θα άρει πολλά βάρη από την Έλληνα πολίτη. Και αυτή τη στιγμή που πια βλέπω ότι υπάρχει μια ευρύτερη επί της ουσίας συνένεση, δεν βλέπω γιατί να μην μπορεί να υπάρξει και μια συμπράξη συνεργασία. Και έχω και μια ακόμα ανησυχία, η οποία είναι και πολύ βασική, ότι η έλλειψη συνεργασίας θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα και προβληματισμό στους εταίρους μας για την διάθεσή μας, την πρόθεσή μας, την βούλησή μας να μείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρώ. Άρα λοιπόν εγώ θα κάνω τα πάντα κύριε Πρόεδρε και γι' αυτό είμαι εδώ μαζί σας για να ζητήσω και την δικιά σας συγγνώμη σε αυτή την εθνική προσπάθεια να μπορέσουμε να κάνουμε επιτέλους κάτι που νομίζω ο ελληνικός λαός θέλει, μια ευρύτερη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι είναι ώρα μεγάλη ευθύνη για όλους μας. Και αυτό πρέπει να το συναισθηθούμε όλοι μας. Και δεν βλέπω παρά ένας και μοναδικός δρόμος υπάρχει, ο δρόμος της συνεννόησης. Και προσωπικά θα καταβάλω όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την ώρα να έχουμε μια συνεννόηση για το καλό πατρίδας μας και του λαού μας. Είμαι σίγουρος κύριε Πρόεδρε ότι η δικιά σας συνεννόηση θα είναι ουσιαστική. Χθες η κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης. Σήμερα ήρθα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητήσω και να τον ενημερώσω για την πρόθεσή μου να συμβάλλω καθοριστικά στην δημιουργία μιας κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας, μια κυβέρνηση που θα έχει ως βασικό στόχο την ψήφιση νομοσχεδίων και την εφαρμογή των όποιων βημάτων χρειάζονται που απορρέουν από τις ιστορικές αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή της 26ης Οκτωβρίου και η εφαρμογή όσων βημάτων απορρέουν από αυτήν είναι προϋπόθεση για την παραμονή μας στο ευρώ. Είναι τόσο σημαντικές οι στιγμές. Για την δημιουργία ακριβώς αυτής της ευρύτατης συνεργασίας, το σύντομο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν οι απαραίτητες διεργασίες και επαφές.